Η υπερδυνιστερία, επίσημα γνωστή ω Pridnestrovian Moldavian Republic, έχει χαράξει έναν αριθμό αρκετά ενδιαφέροντων σχεδιασμών τεθωρακισμένων οχημάτων μάχη Storm την τελευταία δεκαετία. Αν ήκανε να αντικαταστήσει το παλιό σοβιετικό εξοπλισμό τη από τότε που ανακήρυξε την ανεξαρτησία τη την αρχή τη δεκαετία του 1990 η χώρα προσπάθησε να ενισχύσει το στόλο οχημάτων τη με οχήματα εγχώριου σχεδιασμού. Πολλά από αυτά βασίζονται σε υπάρχοντα τόμου τα οποία έχουν τροποποιηθεί για να αναλάβουν έναν ολοκληρωτικά νέο ρόλο. Αδιαμφισβήτητα τα καλύτερα παραδείγματα αποτελούν τα MTLB SPAG και BTRG 127 Bubble B, τεθρακισμένα οχήματα μεταφορά προσωπικού Tom, το τελευταίο από τα οποία ξεκίνησε την καριέρα του ω όχημα τοποθέτηση ναρκών, GMZ3. Ο τελευταίο σχεδιασμό που παρουσιάστηκε από την υπερδυνηστερία είναι ένα ελαφρύ πολυχρηστικό όχημα τεσσάρων τροχών σε σασί παλιού φορτηγού. Ο σχεδιασμός φαίνεται να έχει επηρεαστεί από το γνωστό αμερικανικό Humvee, ενώ λόγω έλλειψη καλύτερης ονομασίας αναφέρεται ως Transvee από κάποιες σελίδες. Το Transvee λοιπόν παρατηρήθηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια επίδειξης ειδικών δυνάμεων τον Φεβρουάριο του 2022. Το είδαμε δίπλα σε ένα παντός εδάφου στρατιωτικού φορτηγού Gaz 66, στο 4x4 σασι του, ο οποίο βασίζεται το Transvi. Η απόδοσή του είναι πιθανότατα παρόμοια με αυτή του Gaz 66 τη δεκαετία του 60, το οποίο χαρακτηρίζεται για την εύκολη συντηρήσή του και την στιβαρότητά του στο πεδίο. Δεν γνωρίζουμε πολλά περισσότερα για το σχεδιασμό ή πόσα πρωτότυπα έχουν παραχθεί μέχρι στιγμή. Με τον αριθμό ΓΑΖΕ 66 να υπερβαίνει τι επιχειρησιακέ ανάγκε του στρατού τη υπερδυνστερία, δεν είναι απίθανο η παραγωγή μία μέρα να φτάσει μεγάλα νούμερα πέρα από τη μικρή αρχική παρτίδα που πιθανότατα έχει κατασκευαστεί. Εάν συμβεί περαιτέρω παραγωγή, μπορεί να ενσωματωθούν τροποποιήσει στον σχεδιασμό, οι οποίε θα διορθώνουν θέματα που ίσω ανέδειξε η προκαταρκτική του εισαγωγή. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει πω η εμφάνιση και τα χαρακτηριστικά του οχήματο ενδέχεται να αλλάξουν. Το TransV σχεδιάστηκε κυρίω για καθήκοντα μεταφορά προσωπικού και ελαφριού φορτίου πίσω από την πρώτη γραμμή, γι' αυτό και έρχεται εξοπλισμένο με τμήμα φορτίου καλυμμένο με τέντα στο πίσω μέρο. Κατά τη διάρκεια τη άσκηση, το Τράνισβι χρησιμοποιήθηκε για την εισαγωγή μονάδων ειδικών δυνάμεων. Όπω και οι πρώτε εκδόσει του Χάμβι, το Τράνισβι δεν διαθέτει τεθωρακισμένη προστασία και αναγκάζεται να βασιστεί στην ταχύτητά του και στην ευκινησία του για να ξεφύγει εχθρικά πυρά. Αν και δεν έρχεται με θωράκιση, το Τράνεσβι υποστηρίζει μια βάση όπλων για τον πυροβολητή εξοπλισμένη με ένα ελαφρύ πολυβόλο 7,62 χιλιοστών. Το εγχώριο χάμβι τη υπερδυνστερία είναι το τέλειο παράδειγμα εφευρετικότητα σε απομόνωση, αφού κατάφεραν να το παράξουν εκμεταλλεύοντα ό,τι είχαν στη διάθεσή του, τα οποία δεν ήταν και πολλά. Με την κατάσταση τη υπερδυνηστερία ω μία μη αναγνωρισμένη δημοκρατία, το οποίο δεν φαίνεται να λύνεται σύντομα, η χώρα αδιαμφισβήτητα θα αποτελέσει χώρο πραγματοποίηση περισσότερων μη συμβατικών μετατροπών. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.